Πάμε να αξιολογήσουμε, να βαθμολογήσουμε. Oh, ναι. Ναι, βέβαια. Πάμε. Α, εδώ, ωραία. Α, με λίγη κάρφη εδώ. Είδες κατευθείαν αγκαλίτσα. Είδες κατευθείαν. Ναι, ναι. Έτσι είναι. Ναι. Λοιπόν, Γιωβάνοβιτς. Τέσσερα. Τέσσερα εσύ, ε. Τέσσερα. Πάμε να ικανοποιήσουμε τον κόσμο μας. Δεν πάμε για ισοπαλία. Τρία αποτελέσματα είχε να διαχειριστεί. Έχει ευθύνη. Εντάξει, βαρύ, βαρύ το 6. Έπαιζε με μια πιο δύσκολη ομάδα που θα μπορούσε να παίξει. Συμφωνείτε στο 6, κύριε Έρμο? Πιο πολύ από το 4. Πάντως, δεν τον πάνε οι τελικοί ή τα νοκάουτ, ας το πούμε έτσι. Γιατί θυμάμαι, αν μου ήρθε τώρα στο μυαλό, ναι, με τη Μακάμπι, τρία αποτελέσμα έθελε και με τη Μακάμπι με τον Παναθηναϊκό, ναι, και αποκλείστηκε. Αρχίσαμε την αποδόμηση. Ποια αποδόμηση, ρε φίλε? Εγώ είπα ότι υπάρχουν δύο ματς, ναι, τα οποία. Καλά, δεν υπάρχει σε διαφορά περίπου ενός χρόνου. Ήθελε τρία αποτελέσματα και δεν πήρε κανένα. Τώρα το λες εσύ, το είπε και κάποιος Παναθηναϊκάρχης, ναι, αυτό, γι' αυτό το λέω. Ποιος? Το είπε και κάποιος Παναθηναϊκάρχης. Λογικό, να μένει Παναθηναϊκός, το σκέφτεσαι αυτό το μάτς. Το ποδόσφαιρο τα έχει αυτά. Βέβαια, η διαφορά η μεγάλη είναι, πάρα πολύ γρήγορα να πω, ότι πέρσι δεν συνέχισε καθόλου στην Ευρώπη, ενώ τώρα υπάρχει η ευκαιρία των προγραμματικών για να πάμε. Λοιπόν, Βλαχοδήμος. 56. Τελικά. Ο Βλαχοδήμος, εντάξει. Θα το βάλουμε ένα 6. Και παραπάνω. Και παραπάνω. Και παραπάνω. Δεν μπορείς να πεις τώρα ότι φταίει. Και παραπάνω. Ήταν άτυχος στο 0-2. Το βλέπω να ξαναφοράει πράσινα. Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρώτα. Τσιμίκας 4, Κουλιεράκης 7, Μαυροπάνος 7, Ρώτα 6. Παραπάνω Κουλιεράκης. Κάτι παραπάνω Κουλιεράκης. Ο Κουλιεράκης είναι και σε λίστα της Ρεάλ. Πέσει ανάμεσα σε 8 και 9 για μένα. Ναι. Ο Κουλιεράκης. Στο Τσιμίκα θα βάλουμε ένα 5 νομίζω. Συμφωνείτε, κύριε? Mm-hmm. Ναι. Στο Κουλιεράκη θα βάλουμε 9. 9, Στο Μαυροπάνο θα βάλουμε ένα 7. Και, 8. Και στο Λάζαρο Ρότα θα βάλουμε. Μαυροπάνος ήταν καλός. Και στο Λάζαρο Ρότα θα βάλουμε. Καλός ήταν και ο Μαυροπάνος, ναι. 7, ναι. Εγώ θα βάζα. Δεν νομίζω ότι η απόσταση των δύο στο παίρνει 2 βαθμού. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένας βαθμός. Και εγώ θα πήγαινα 8 Μαυροπάνο. Ή 8 και 8 ή 9 και 8. Τέλος πάντων, πάμε στα χαφ. Ζαφύρης είναι. Ζαφύρης. Ναι. Ζαφύρης. Κανα ξαράκι. 6-5. 6-4. 6-5, 6-4. Η ακραία ήταν καλή. Τζόλης και Μασούρας ήταν. Συγκριτικά με τους δύο του άξονα, εγώ τους θα τους έβαζα παρακαλώ παραπάνω. Πολύ, κύριε Σιδηρόπουλε. Μασούρασε. Τη βαθμολογία. Την ετοιμιγωρία μου. Ναι, ναι. Λοιπόν, Ζαφύρης 5. Ναι. Σιώπης 6. Ναι. Τζόλης 7. Μασούρας 6. Μάλιστα. Συμφωνώ και εγώ απολύτως. Μπορεί να βάζα και 7 στο Μασούρα, αλλά. Εντάξει, δεν το αποφασίζω. Δεν το αποφασίζω. Μπακασέτας Παυλίδης. 5-3. 5-3. Άντε, να πούμε. Να βάλουμε ένα 5 στον αρχηγό. 5, να βάλουμε 5. Ένα 5 στον αρχηγό και να βάλουμε ένα 4 στον Παυλίδη. Αλλά δεν τροφοδοτήθηκε κιόλα. Πάλεψε, εντάξει. Φύγει αυτό. Εντάξει, άστο εκεί. Στα 5-5. Λοιπόν. Αντί Κάσλι, για να δω. Εδώ η άποψη του Νίκο Αβραμίδη έχει ένα ενδιαφέρον γιατί τον έχει σταυρώσει την κριτική. Κοίταξε, ο Λί Κάσλι δεν είναι προπονητή. Είναι development coach. Όμως σε αυτό το ματς έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά, θα του βάλω 9. Για τα κοινόχρηστα. Για να. Εγώ βλέπω ότι προετοίμασε, εγώ πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι έχει προετοιμάσει αυτά που είδαμε να κάνει χωρίς την μπάλα και να παίζει στο και να δημιουργούν τα τρίγωνα ειδικά αυτά και να γίνονται κινήσεις, είναι σίγουρα διάβασμα από το πρώτο ματς. Εγώ θα 9. Πω ότι έσβησε την ήττα στο Γουέμπλι. Έτσι ναι. Ακριβώς. Νομίζω το γράψανε και τα ταμπλόιτς. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω. Πίκφορντ 9 εύκολα. 10. Ναι, ναι, και 10. Και 10. Έκανε, εντάξει. Εγώ θα του βάλω 10, γιατί έχει κάνει δύο κομβικές αποκρούσεις. Ή επεμβάσεις που λένε και οι φίλοι μου. Ναι. Και χειρούργος. Η ειδικά η παρουσία του έδειξε και σε εξόδους και σε αυτά όλα. Λιούις Γκουέι Κόνσα Βόκερ. Λιούις ήταν καλός, 8. Καλός, ναι, 8, ναι. Μπράβο. Στο Λιούις εγώ θα βάλω και 9, γιατί έχει διπλό ρόλο. Έχει το ρόλο του αριστερού μπακ και του αμυντικού χαφ. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ πιο δύσκολο. Γκουέι. Γκουέι θα του βάλουμε ένα 8. Κωστή. Mm. Και εγώ 8 θα το βάλω. 8. Κόνσα, 8. Κόνσα πιο κάτω θα λέω εγώ. 7. Ένα ποντάκι πιο κάτω. Εντάξει, 7, 7, εντάξει. Ο Γόλκερ έπαιξε σε δύο θέσεις, θα πάρει 8 κι αυτός. Ναι, 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 καλός. Πολύ και Γόκερ. Σκυλί και αμυντικά. 8. Και στόπερ δεξί και μπακ δεξί. Ο Λιούις έχει κάνει κάτι το οποίο το έχει ξεκινήσει με τις αλλαγές θέσεων ο Γκουαρδιόλα. Με τον Άκε.
Και το έχει κάνει μετά και με τον άλλο ναι, τώρα. Ναι, πολύ εργαλείο, αμυντικό πολύ εργαλείο. Το Stones. Το Stones και το έχει κάνει μετά το Αρτέτα με τον Ζιτσένκο. Και το κάνει και φέτος και με τον Καλαφιόρη και με τον Βουάκη. Λοιπόν, Jones, Gallagher, Gordon, Madueke. Jones 8, Gallagher 7, Madueke 10 και ο άλλος είναι ο Gordon. Ναι. 8. Gordon, 8. Έπρεπε να πεις 8-10 το γιατί τους μπέρδεψες. Δεν πειράζει. 8-10, πράγμα. Εγώ θα βάλω 9 στον Curtis Jones. Συμφωνώ, συμφωνώ. Θα βάλουμε ένα 8 στον Gallagher. Μπράβο, μπράβο, συμφωνώ. Θα βάλουμε, πήρε κάρτα αυτός, Θα βάλουμε ένα 8 στον Gordon ναι, ναι. Και ένα 10 στο Madueke. Madueke και ανάμεσα σε 9 και 10, ναι. Ο Μένο είναι τραυματιάς. Ναι, καλέ. Ναι, δεν είναι. Δεν τον πήρε. Ένας από τους 8 είναι τραυματίες. Και αυτός ήταν πριν τους πολλούς κομμένους. Το ξέραμε από την αρχή ότι θα λείπει ο Μένο. Όλοι Watkins και Jude Bellingham. Εσείς τι βάζετε, κύριε Ραπτόπουλε? Εγώ το Bellingham θα το βάλω 9 και 8 το Watkins. Συμφωνώ. Εσύ... Ωραία, ωραία, κλείνουμε. Ναι, ναι, ναι. Άντε να παίρνει 10 ο Μπέλικαμ, αλλά το 9, οκ. Γιατί έχει κάνει ωραία δουλειά. Έχει κάνει... Είναι κομβικός. Λοιπόν, αλλά...